τη μέρα ζούμε το παράδοξο να έχουμε πάρει εμείς τα χέρια μας χθες δύο έντυπα, έγχαρτα έντυπα, τα οποία εσείς λέτε ότι είναι master plan. Να ακούμε βέβαια από τους μελετητές ότι έχουν παραδώσει μελέτες 400 σελίδων με καταγραφή σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, την οποία δεν έχουμε πάρει στα χέρια μας. Το διατάφτα, αν εσείς αυτά που μας στείλατε σήμερα τα ονομάζετε master plan, τότε ο λαός της Αττικής είναι καταδικασμένος, κυριολεκτικά. Δεν υπάρχει ελπίδα να σωθεί από ενδεχόμενη πλημμύρα. Και πραγματικά θα θέλαμε να μάθουμε πόσο κόστησαν αυτές οι μελέτες που μας παρουσιάσατε, που μας παραδώσατε χθες. Αυτά τα δύο έντυπα, αυτά τα δύο παραδοτέα. Γιατί εμείς άλλα δεν έχουμε δει. Υπάρχει ανάγκη να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις στις περιοχές που επλήγησαν, από τις πυρκαγιές φυσικά και υπάρχει. Και σαν Λάκη Συσπύρος επανειλημμένα έχουμε πει με κάθε τρόπο και ευκαιρία το ζήτημα, την αναγκαιότητα να ληφθούν μέτρα με γνώμονα την ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική προστασία και την πρόληψη, καλώντας και το λαό να αγωνιστεί σε αυτή την κατεύθυνση για τα άμεσα αλλά και τα αναγκαία μέτρα. Και εδώ έχουν ρόλο και θέση και πρέπει να πάρουν θέση και οι μελετητές. Και αυτά που θα πούμε σήμερα τα λέμε και προς τους μελετητές που έχουν ευθύνη με την έννοια πια. Η καταγραφή είναι σημαντική να γίνει και πρέπει να γίνει και να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και αφού τι φαίνεται έχει γίνει. Αλλά το πού οφείλεται η κατάσταση και τι μέτρα, εκεί είναι που θα πρέπει να γίνει η συζήτηση. Τα περί κλιματικής αλλαγής που επικαλείται το ένα από τα δύο έτη της σελίδα 4 στο β4 αποτελούν πρόσχημα για να δικαιολογηθούν ακριβώς οι διαχρονικές ευθύνες όλων των αστικών κυβερνήσεων. Γιατί δεν είναι ακραίο συμβάν η έντονη βροχόπτωση και πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Και εδώ γινόμαστε για άλλη μια φορά θεατές στο ίδιο έργο. Η εκάστοτε κυβέρνηση, η περιφερειακή αρχή τη στιγμή που συμβαίνει η καταστροφή, να μας λέει ότι ευθύνεται η κλιματική κρίση και η επακόλουθη αύξηση των ακραίων φαινομένων, και η εκάστοτε αντιπολίτευση, η αστική αντιπολίτευση, να μιλάει γενικά και αόριστα για κυβερνητικές ευθύνες. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο όρος κλιματική κρίση είναι επί της ουσίας ένας πολιτικός και όχι επιστημονικός όρος. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των ενεργειακών ανταγωνισμών και χρησιμοποιείται για να καλύψει τη στρατηγική της πράσινης καπιταλιστικής ανάπτυξης που έχει ανάγκη ως διέξοδο ο καπιταλισμός με την προώθηση και του λεγόμενου πράσινου New Deal. Ανεξαρτήτως όμως από τις μεταβολές στο κλίμα, η ανθρωπότητα έχει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρότερα και πολύ πιο άμεσα προβλήματα, όπως είναι η γενικότερη περιβαλλοντική υποβάθμιση τόσο των πόλεων όσο και της υπαίθρου. Και εδώ εντάσσονται και τα προβλήματα προστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν πλήττονται όλοι το ίδιο από τις πλημμύρες και οι πλούσιοι και οι φτωχοί τα λαϊκά στρώματα. Οι επιπτώσεις στα κατώτερα λαϊκά στρώματα και στην εργατική τάξη είναι πολύ μεγαλύτερες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιπτώσεις που βιώνει η αστική τάξη. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές ιστορικές πλημμύρες, όπως οι πλημμύρες του 1961, του 1977 στην Αττική, αλλά και η πρόσφατη πλημμύρα της Μάντρας, από αυτές πλήττονται κυρίως οι υποβαθμισμένες και παρατημένες γειτονιές, όπως οι αντιστοιχικές συνοικίες Αθήνας, η Δυτική Αττική. Η αλήθεια είναι ότι η καπιταλιστική ιδιοκτησία στη γη, οι ανταγωνισμοί στη χρήση της και η εμπεριοματοποίηση των δασών του νερού καθιστούν αδύνατο τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων. Το σημερινό σύστημα που ο χωροταξικός σχεδιασμός και η δόμηση παίζουν σημαντικό ρόλο για την αντιπλημμυρική προστασία, καθορίζονται με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Και ερχόμαστε συγκεκριμένα. Οι πρόσφατες πλημμύρες του καλοκαιριού στην Γερμανία κιόλας αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί μιλάμε για το όπλο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιπλημμυρική προστασία, που είναι η οδηγία για τις πλημμύρες 2007/60, η οποία αφενός βρήθηκε από ασάφειες, αφετέρου αφορά κυρίως τις βορειοευρωπαϊκές χώρες. Χώρες με μεγάλα ποτάμια συστήματα που χαρακτηρίζονται από μεσαίους και μεγάλους χρόνους απόκρισης πλημμύρας. Δηλαδή, ο χρόνος που απαιτείται για να εμφανιστεί το πλημμυρικό φαινόμενο έπειτα από την καταιγίδα. Σε αντίθεση με τη χώρα μας, όπου η χρόνη αυτή είναι μικρή. Ενώ ο μηχανισμός δημιουργίας της πλημμύρας είναι κυρίως λόγω της άμεσης βροχόπτωσης και όχι λόγω υπερχείλισης κάποιου ποτάμιου συστήματος. Η βασική γραμμή λοιπόν της οδηγίας αυτής είναι η διαχείριση του ρίσκου. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα πιθανά σενάρια αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων ποσοτικοποιούνται
με χρηματικές μονάδες και συγκρίνονται με βάση μία ανάλυση κόστος-οφέλους για το κράτος και το κεφάλαιο. Αν λοιπόν συμφέρει το κράτος και το κεφάλαιο να πνιγεί μια περιοχή αντί να κατασκευαστεί κάποιο αντιπλημμυρικό έργο, αν δηλαδή το κόστος αποζημιώσεων για τις ανθρώπινες απώλειες, όσο και για την καταστροφή υποδομών, είναι μικρότερο από το κόστος κατασκευής, τότε επιλέγεται η πρώτη λύση. Και αυτό γιατί κριτήριο δεν είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των υποδομών, αλλά το κέρδος. Για τη μελέτη τώρα εκτίμησης κινδύνων. Καταγράφει την πραγματικότητα, αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά στις ευθύνες. Ναι, σε επιστημονική βάση αντιμετώπισης, αλλά πόσες φορές η επιστήμη έγινε εργαλείο νομιμοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής. Κάηκαν δάση που δεν διαχειρίζονταν από το κράτος. Τεράστιες εκτάσεις. Οι πλημμύρες όμως ήταν αποτέλεσμα και του σχεδιασμού χρήσεων γης που είχε και έχει κριτήριο το κέρδος. Για παράδειγμα, για να μεγαλώσουν τα κέρδη από τα μεγάλα έργα, έγινε σκότος στα αναγκαία συνοδά αντιπλημμυρικά. Στένεψαν μέχρι και εξαφάνισαν τις κήτες των ρεμάτων και ποταμών του λεκανοπεδίου για να γίνουν κατοικίες και βιομηχανίες ή για να μεταφερθούν γρήγορα τα προϊόντα. Έγιναν δρόμοι πάνω σε κήτες με κριτήριο την κερδοφορία των ομήρων. Αυτό λέμε, αυτό σημαίνει. Καταστράφηκαν ή πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, ακόμη και οικισμοί. Πόσα από αυτά είναι εκτός σχεδίου, πώς και πότε χτίστηκαν, με τι όρους και προϋποθέσεις, ποιος διαμόρφωσε το σχετικό νομικό πλαίσιο. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει, δεν είναι άσχετη το θέμα που συζητάμε. Τι νόημα έχει λοιπόν το να επισημαίνουμε τους κινδύνους αν μένουμε μόνο εκεί, σαν ακόμη και αυτοί υποτάσσονται στην αντίληψη κόστος ωφέλους. Η έκθεση προσπαθεί να κάνει μια τακτοποίηση στη λογική να μειωθούν οι επιπτώσεις άμεσα, προτείνοντας άμεσα μέτρα, κυρίως φράγματα. Αλλά και αυτά λέμε εμείς, να δούμε πότε και πώς θα υλοποιηθούν. Δεν προτείνει μια ολοκληρωμένη, συνδυασμένη διαχείριση και προστασία των δασών, του νερού, σε σχέση και με τις χρήσεις γης. Με στόχο τη συνολική, κυρίως μεσομακροαντιμετώπιση, μελέτη διαχείρισης δηλαδή των δασών και ανάλογη συνδυαστικά και των υδάτων, στο πλαίσιο των οποίων θα περιλαμβάνεται αντιπυρικό σχέδιο και διαχείριση του συνόλου των λεκάνων απορροής από τις πηγές μέχρι τα όρια των πολυατομικών ιστών με τις προβλεπόμενες δασοτεχνικές μελέτες και έργα, μελέτες διευθέτησης της κήτης και όλης της λεκάνης απορροής και των χυμάρων, των ποταμών, με ευθύνη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, Υπουργείου Περιβάλλοντος, Δασικής Υπηρεσίας και με κρατική χρηματοδότηση πρώτης προτεραιότητας. Προτείνονται μέτρα που μπορεί να αμβλύνουν κάποιες επιπτώσεις, δηλαδή, θα δείξουν ότι κάτι έγινε, όταν και όποτε γίνουν, και θα φύγει η πίεση που ασκείται τώρα από το λαό, όποιος πνίγεται όταν βρέχει κτλ. Και θα περιμένουν όλη την επόμενη καταστροφή. Η επιλογή του τύπου των φραγμάτων είναι αυθαίρετη αν δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες. Αν δεν έχουμε συγκεκριμένες μελέτες, δεν προτείνονται συγκεκριμένα έργα. Είναι απλή η υπόθεση αυτή. Οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας εξαντλούνται στα φράγματα, ενώ απουσιάζουν οι πραγματικές αντιδιαβροτικές παρεμβάσεις σε όλη την επιφάνεια των καμένων λεκανών απορροής. Οι δράσεις β' προτεραιότητας αποτελούν στην πραγματικότητα μια περιορισμένη λίστα αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων που όφιλε το αστικό κράτος να έχει ήδη ολοκληρώσει στην Αττική τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1980. Το βέβαιο όμως είναι ότι αν δεν προηγηθούν αντιδιαβροτικές παρεμβάσεις σε όλη την επιφάνεια της καμένης λεκάνης απορροής, τις οποίες το κείμενο που μας στείλατε αγνοεί, η διάβρωση και παράσταση του εδαφικού υλικού προς τις κήτες των ρεμάτων με την πρώτη νεροποντή θα ακυρώσει όλη την ανασχετική λειτουργία των φραγμάτων. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση με τη δασική υπηρεσία, καταρχήν υπάρχει πρόβλημα, γιατί εσείς δεν μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, χωρίς να διασφαλίζετε φυσικά υλοποίηση. Και το ουσιαστικό θέμα είναι ποιος μελετάει, σε όφελος ποιου, ποιος υλοποιεί και πώς υλοποιείται αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάμε για τη ζωή αυτού του λαού, αυτού του τόπου. Αυτό που ζήσαμε για μια ακόμη φορά μετά από μια φθινοπορεινή καταιγίδα, αναφέρομαι στις πλημμύρες και στις μεγάλες καταστροφές λαϊκών περιουσιών με κίνδυνο τη ζωή και την υγεία του λαού. Δεν φταίει λοιπόν ούτε η κλιματική αλλαγή που επικαλείστε όλοι, ούτε το κακό μας ριζικό. Τα μπαζωμένα ρέματα, όλο αυτό που ζούμε, δεν ήρθαν ξαφνικά εν μία νυχτή. Έχουμε να κάνουμε μια καταστροφή που ήρθε και κούμποσε στην καταστροφική δασοκτόνα πολιτική πάνω στην οποία. Στην πολιτική της υπεροβαντοποίησης της γης που ασκείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, περιφερειακές, δημοτικές και άλλες αρχές της πλάτης του ελληνικού λαού. Και έχουμε
ανάγκη από αναγκαίες υποδομές και μεταπολιτικής προστασίας, τα οποία δεν επιλέγονται. Ωραία. Το παιχνίδι έχει μπει η ιστορία των αναδόχων, με συγχωρείτε, και αυτό πολύ σημαντικό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του τι συμβαίνει στο γεγονός ότι ένα υποτμήμα των καμένων της Βαριμπόμπης έχει χρησιμοποιηθεί κοκακόλα, αλλά στη Δυτική Αττική, για παράδειγμα, για τα Γεράνια, δεν έχουμε μάθει να έχει ενδευρεθεί κάποιος ανάδοχος. Και είναι πολύ σοβαρό, γιατί όταν επιλέγονται τέτοια έργα, είτε γίνονται βασανιστικά αργά, αυτό φαίνεται καθαρά και στον αναμορφωμένο προϋπολογισμό έργων που είχατε φέρει, είτε έχουμε να κάνουμε με αποσπασματικές παρεμβάσεις που λύνουν το πρόβλημα σε μια περιοχή μεταφέροντάς το σε δικανές, είτε έχουμε παρεμβάσεις που είναι επαρκείς για τη συνέχεια, δεν παίρνουν τα στοιχειώδη μέτρα πρόληψης, όπως ο αναγκαίος τακτικός έλεγχος, καθαρισμός και συντήρηση υποδομών και δικτύων. Φαινόμενα που είναι αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης από το κράτος για τις σχετικές υπηρεσίες και τις λειτουργίες των δήμων και περιφερειών με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Το ρέμα του ποδονύφτη είναι χαρακτηριστικό. Εκεί είχαν γίνει πριν από λίγο καιρό και να το ακούσετε. Ελάτε, αυτό για την περιφέρεια. Ναι, είχαν γίνει αντιπλημμυρικά έργα. Ολοκληρώστε με αυτή τη φράση. Ολοκληρώνω, πλημμύρισε στο ύψος της Χαλκιδόνας. Πιο δίπλα είναι η μεγάλη ανάπλαση που γίνεται στην ΑΕΚ. Όμως, εκεί στη Χαλκιδόνα που πλημμύρισαν, ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος θα έπρεπε να οδηγεί το αυτοκίνητο για να καθαρίζει το ρέμα. Γιατί δεν μπορεί να καθαρίσει το ρέμα, γιατί έχουν φυτρώσει δέντρα, κύριοι συνάδελφοι. Δεν μπορούν λοιπόν να απομακρυνθούν οι όκοι μετά που έχουν αποκολληθεί από τα τελευταία νεροποντίκια, οι οποίοι δημιούργησαν πίδακα που πλημμύρισε τη Χαλκιδόνα.